Καλώς ορίσατε μετά από πολύ καιρό άλλη μια Κυριακή στην αγαπημένη σας συχνότητα στο ράδιο με 87 και 8 και στις ραδιοχημίες, λίγο καθυστερημένα από τη συνηθισμένη μας ώρα το τελευταίο καιρό, 8 και 21 πρώτα λεπτά. Σήμερα Κυριακή 10 Απριλίου. Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέψαμε στον αέρα της πόλης, εδώ στην πιο γλυκιά βαρέα της πόλης, και ελπίζω να είστε μαζί μας μέχρι και το τέλος. Θα είμαστε εδώ με αγαπημένες μελωδίες. Σήμερα θα σας δώσουμε μια εκπομπή εκπληκτική και άκρως ταξιδιάρικη, γιατί θα έχουμε μαζί μας, μάλλον έχουμε ήδη μαζί μας, αγαπημένους φίλους και πολύ καλούς μουσικούς, τους οποίους θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως. Είναι μαζί μου ο Πάνος Ηλιάδης και ο Κώστας Κοφίδης. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε. Αλήθεια είναι μεγάλη μου χαρά που είστε στην παρέα μας. Και δική μας είναι πολύ μεγάλη χαρά και σε ευχαριστούμε που μας δίνεις την ευκαιρία να καταθέσουμε ένα κομμάτι της ψυχής μας μέσω της μουσικής. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που ξεκινήσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχα τη χαρά να το ακούσω από τους πρώτους, νομίζω, στο σύνδεσμο. Ναι. Εκεί δεν ήταν και τα πρώτα σας live. Ναι, ακριβώς. Δεν είχε πολύ καιρό που το ξεκινήσαμε όλο αυτό το εγχείρημα. Κάναμε κάποιες εμφανίσεις, είχε πολύ καλή ανταπόκριση από τον κόσμο. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Είχε πολύ καλή ανταπόκριση μέχρι στιγμής από τον κόσμο και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, Θανάση. Δηλαδή, ο γνώμονας είναι η αγάπη μας για τη μουσική, αρχικά. Πόσα χρόνια ασχολείστε έτσι τώρα, λίγο εισαγωγικά. Ναι. Να πούμε και πιο αναλυτικά συνέχεια. Αλλά επειδή ειδικά και εσένα, σε θυμάμαι πολλά χρόνια με τη Λία. Και τον Κώστα, θυμάμαι από τότε που πέρασε να μου λες ότι παίζουμε και τραγουδάμε και ασχολούμαστε. Εγώ ασχολούμαι από 9 χρονών με τη μουσική. Γιατί είπα ότι είναι κάτι καινούργιο αυτό που κάνετε. Δεν είστε καινούργοι στη μουσική, δεν ασχολείται κάτι τώρα. Ασχολείται χρόνια απλά τώρα. Απλά το και το εγχείρημά μας είναι καινούργιο. Αυτό, για να διορθώσω αυτό που είπα. Πόσα χρόνια λοιπόν ασχολείστε? Εγώ προσωπικά ξεκίνησα από τα 9 μου να παίζω πιάνο. Τα τελευταία 4 χρόνια ασχολούμαι με την κιθάρα, 3,5. Και με το τραγούδι από μωρό. Από μωρό, δηλαδή πόσο, από το γυμνάσιο που κάναμε ας πούμε εκδηλώσεις εκεί. Εκδηλώσεις. Ναι. Ωραία φάση. Και εσύ πάνω. Και εγώ από μικρός, το πρώτο μου όργανο ήταν το αρμόνιο. Ξεκίνησα 10 χρόνια, πήγα στο Πολυάνιο 2 να μαθαίνω αρμόνιο. Βέβαια, μετά με κέρδισε η ποντιακή λύρα, από την αλήθεια. Πήγα σε ένα πανηγύρι με τον μπαμπά μου, άκουσα τη λύρα. Λέω, τι είναι αυτό, τι ωραίος ήχος. Παπά, θέλω να με γράψει την επόμενη μέρα στο 2. Μέσα σε λίγες ώρες αγοράσαμε και την καινούργια λίρα. Κατευθείαν. Αυτά λοιπόν, και ξεκινήσαμε. Ιδέα του παντρέματος. Η ιδέα του παντρέματος μας ήρθε, τώρα θα σου πω, Θανάση. Πριν από περίπου... Θα σε βοηθήσω κι εγώ. Πριν από περίπου 3 χρόνια, συναντηθήκαμε... Όχι, τι 3, κάτσε ρε. Ταρπανό. Όχι, τώρα πρόσφατα, έχει ένα χρόνο πριν παρουσιαστούμε Βαντάλη. Α, ναι, σωστά, ναι. Εγώ θα θέλω να πω για το τέτοιο. Μην βιάζεσαι. Α, βιάζεσαι. Ξεκίνησα από την αρχή. Θέλω να πω ότι. Θέλω να πω ότι. Μιλάμε για όλη την ιστορία. Θέλω να πω ότι συναντηθήκαμε με τον Πάνο σε μια παρέα. Σε ένα χωριό στο. Σε ποιο χωριό ήταν, στο Ζαχαράτο. Στο Ζαχαράτο. Συναντηθήκαμε σε μια παρέα, σε ένα τραπέζι. Με τη μία ταιριάξαμε. Δηλαδή μουσικά, κατάλαβα κατευθείαν ότι ας πούμε το τέρι μου σαν μουσική είναι και σε ιδέες και πάνω στη μουσική σε οτιδήποτε είναι ο Πάνος. Οπότε ξεκίνησε ένα πάντρεμα. Παίξαμε εκεί, παίξαμε μαζί, πιάμε ξέρεις, παρέα ας πούμε. Ναι, παρέστηκα. Παρέστηκα και ξεκίνησε από εκεί όλη η ιδέα, αλλά η βασική ιδέα, το να ξεκινήσουμε αυτό το σχήμα, ξεκίνησε από πριν τα Χριστούγεννα. Πριν, ναι, απολυθήκαμε φαντάζομαι. Πριν τα Χριστούγεννα. Πριν τα Χριστούγεννα βρεθήκαμε, έτυχε να βρεθούμε οι δυο μας στο σπίτι σου στο χωριό. Ναι, στο χωριό. Λοιπόν, είπαμε θα πάρουμε τα ανανάκια μας και θα παίξουμε. Χαιρετίσματα επί κυρίως όνομα Αποστόλου, έτσι. Χαιρετίσματα. Ιστορικό χωριό. Έτσι. Λοιπόν, και παίξαμε. Αρχικά εγώ του έπαιξα κάποια κομμάτια μη ποντιακά που μου αρέσουν. Ο Κώστας έχει ένα ευρύ ρεπερτόριο κι αυτός. Λοιπόν, και δέσαμε κατευθείαν και μας άρεσε πολύ και το άκουσμα. Επομένως, είπαμε θα ξεκινήσουμε κάτι που να περιλαμβάνει και ποντιακά, να έχει και έντεχνα και λαϊκά διάφορα. Είχαμε και τα κόσματα του Ματθαίου. Προφανώς. Α, γι' αυτό δηλαδή, θέλω να δώσω και εσύ. Θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Πρέπει να πούμε και γι' αυτό οπωσδήποτε. Σίγουρα θα πούμε μετά. Να σας πω ότι όσοι θέλετε να μας στέλνετε τραγούδια που θέλετε να ακούσετε από τα παιδιά ή τραγούδια που θέλετε να μεταδώσουμε από την εκπομπή, μπορείτε να το κάνετε στο 2341-024-100. 2341-024-100 είναι το τηλέφωνο του σταθμού. Μπορείτε να μας καλείτε είτε εκτός είτε εντός αέρα. Για να τα λέμε και να μας ζητάτε φυσικά να κάνετε και τις παραγγελίες σας. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, Ραδιοχημίες,
την εκπομπή Ράδιο Μαγειτή στο ραδιόφωνο και κάτι διαφορετικό είναι η σελίδα των παιδιών. Ακριβώς, κάτι διαφορετικό. Μπορείτε να μπείτε και να πατάτε like και να βλέπετε εκεί τα βίντεο που ανεβάζω. Με ελληνικά γράμματα, απλά γιατί κάποιοι παιδεύονται να το βρουν. Με ελληνικά, ναι, είναι με ελληνικά χαρακτήρες, σωστά. Θα μπείτε εκεί όλα τα νέα των παιδιών, θα δείτε τις εμφανίσεις, τους βιντεάκια, νομίζω ανεβάστε και τους σύστερες που κάνουν στο live. Μπορείτε να στέλνετε και εκεί αν θέλετε, να κάνετε σχόλια για να ακούσετε κάποιο κομμάτι ή να στέλνετε τα χαιρετίσματα. Είστε προσωπικά μας προφίλ, έτσι. Ναι, και στο προσωπικά μας προφίλ, βεβαίως. Και επίσης ο πιο άμεσος τρόπος ακρόασης αλλά και επικοινωνίας μαζί μας είναι το www.mahitis.gr που μπορείτε να μπείτε στην ενότητα του ραδιοφώνου και να πατήσετε τα πίσω ζωντανά. Θα σας εμφανιστεί το chat, εκεί γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας, μας το στέλνετε, μας ακούτε κανονικά, τα διαβάζουμε όλα. Και ανοίξαμε και το live stream το οποίο βλέπω ότι πάει καλά. Δηλαδή δεν υπάρχουν κολλήματα, οπότε μας βλέπετε και ζωντανά εικόνα από το στούντιο. Βλέπετε τα παιδιά φυσικά, δεν βλέπατε εμένα. Θέλω χαιρετίσματα. Οτιδήποτε θέλετε και εκεί θα βρείτε το chat, στο livestream.com/mahitis. Μπορείτε να βλέπετε ζωντανά εικόνα αυτή τη στιγμή από το στούντιο. Λοιπόν, αυτά τα εισαγωγικά, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι να το μεταδώσουμε για το καλό μου από τον Χρήστο Δάντη, μου αρέσει πάρα πολύ η εκτέλεση και επιστρέφουμε με μουσική και μελωδίες από τα παιδιά και τι ώρα να θα ακούσουμε και τι τραγούδια σε λίγο το τραγούδι για το καλό μου, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε τα παιδιά που είναι απέναντί μου σε πολύ πολύ ωραίες μελωδίες, ακούστε και επανερχόμαστε για να, με τα παιδιά για να συζητήσουμε και άλλα πράγματα. Πάμε. Stop.
Και γυναίκα και
στάχτη μιας φωτιάς. Thank you.
σανάκι μου φεύγαγω. Μη κρατώ Σαββάτο και φαρμάκι Κυριακή. Ήπια με το χρόνο και με πήρε από βράχο. Και τη νύχτα ρώτησα για σένα να μην πει. Πώς περνάς, ποιον στα μάτια κοιτάς, ποιο Θεό προσκυνάς, ποια ρε φεν τραγουδάς. Πού γυρνάς, πώς περνάς, ποιον στα μάτια κοιτάς, ποιο Θεό προσκυνάς, ποια ρε φεν τραγουδάς. Πού να ξημερώνεις, ποιος να σ' αγκαλιάσει, να σου στάει για μένα τώρα. Που να ξημερώνεις, ποιος να σ' αγκαλιάσει, έξω από το παιχνίδι ποιος βγάζει. Που γυρνάς, πώς περνάς, ποιον στα μάτια κοιτάς, ποιο Θεό προσκυνάς, ποια ρεφρέν τραγουδάς. Που γυρνάς, πώς περνάς, ποιον στα μάτια κοιτάς, ποιο Θεό προσκυνάς, ποια ρεφρέν τραγουδάς. Ξαφνικά, πιο μαθή, δε σ' είχα δει ποτέ μένει. Τώρα πίνει, τώρα λες πως είναι αργά, μα η αγάπη μου για σένα δεν πεθαίνει. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό. Δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας νοσό. Κι όσο ζήσε κάποιου άλλου το πλευρό, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Σε αγάπησα στον μέγιστο βαθμό. Δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας νοσό. Κι όσο ζήσε κάποιου άλλου σε σκοτώσω, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Τι να πω ρε παιδιά. Τι ωραία. Κάναμε μια ακροβασία. Γιατί? Βέβαια, στο τέλος δύο το πειράξαμε. Δεν αγχώνεσαι, όλα καλά. Καλά κάνατε. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό και το λέω μόνο εγώ, το λέει εδώ και στο chat. Ο Γιώργος μας ακούει στη Θεσσαλονίκη, να του πούμε πολλά χαιρετίσματα. Ήμασταν μαζί όταν ήρθαμε στο Sisters, οπότε σας έχει ακούσει και live. Ναι, ναι. Χαιρετίσματα πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημήτρης μας καλησπέριζει, λέει ότι είστε τρομεροί και επειδή ξέρει ο Δημήτρης ότι το λέτε καταπληκτικά, θέλει το δώσουμε λιγάκι ουρανό. Από τον Πάνο και τον Κώστα λέγεται το λένε τρομερά. Αφού είναι εξαιρετικά σε αυτήν. Ξέρει αυτή. Λέει ο Δημήτρης. Ξέρει αυτή. Αυτό που είχα κάνει την δουλειά σα να αφιερώσετε σε αυτήν. Οι γυναίκες. Αυτή να το πέσει. Είναι σύγχρονο δηλαδή. Πρέπει να το δώσετε, ναι. Θέλω να μου πείτε λίγο πριν συνεχίσουμε έτσι με ακόμα πιο ωραίες μελωδίες. Η αγάπη σας για αυτά τα όργανα. Δηλαδή, καταλήξατε λύρα, κιθάρα και δουλεύετε με αυτά τα δύο όργανα. Από πού προήλθε, πώς και τι είναι αυτό που σας κύει περισσότερο. Ποιος θα πετύσει πρώτα. Γιατί είπαμε πως ξεκινήσαμε, να πούμε γιατί αυτά τα όργανα. Γιατί αυτά τα όργανα. Δίνω την πάντα στο πάνω. Ξεκινήσουμε την παράδοση. Ναι, ναι. Γιατί ακριβώς για εκεί λύρα. Αρχικά να πω ότι η καταγωγή μου είναι ποντιακή, έτσι. Παίρνουμε σαν βάση την ποντιακή μου καταγωγή και ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι πόντι, έτσι.
Επομένως, ακόμα και με τη γιαγιά που μιλούσα ποντιακά, είχα ένα ερέθισμα να με κάνει να αναζητήσω τι είναι αυτή η ποντιακή διάλεκτος, τι μουσική έχει, έτσι. Βέβαια δεν το έχουν όλοι αυτό, εγώ το είχα από μικρός. Λοιπόν, έτσι πηγαίναμε σε πανηγύρια μικρή, ακούγαμε τα ποντιακά, στους αγωνάφτες βλέπω βιντεάκια που με έβαζε ο μπαμπάς μου, που ήμουν πιτσιρικάς και χώρευα οι αγωνάφτες και εγώ είχα το σαθιά μου το άκουσμα της ποντιακής λύρας. Δεν ήρθε δηλαδή από το πουθενά. Ζούσα σε ένα περιβάλλον που η ποντιακή λύρα είχε πολύ σημαντικό ρόλο. Επομένως, αποφάσισα να το ανακαλύψω αυτό το όργανο. Μου άρεσε, πήρα και σε έναν πάρα πολύ καλό δάσκαλο. Έτσι, σπουδαίο ρόλο και ο δάσκαλος να τα λέμε αυτά, έτσι. Ο Παυλάκης ο Δραμινός, χαιρετισμούς πολλούς. Πολύ μεγάλος διδάκτης και ανταγωνιστής. Έμαθα την ποντιακή λύρα και στη συνέχεια ανακάλυψα και έναν καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια μάλλον που μάθαινα λίγα τέλος πάντων. Ματθαίος Τσαχουρίδης. Μου είπε ο Παυλάκης ο Δραμινός. Είναι ένα παλικάρι λέει στο Λονδίνο, ο Ματθαίος Τσαχουρίδης. Εγώ δεν τον γνώριζα. Και λέει στο Λονδίνο τώρα. Ναι, Λονδίνο, βγήκε εκεί στο Λονδίνο, τους έπαιξα λίγα και τρελάθηκαν όλοι στο εξωτερικό. Πήρε το πρώτο βραβείο. Και όντως, σαν εκτελεστής παραδοσιακού οργάνου, πήρε πρώτο βραβείο στα Women Festival το 2005. Λοιπόν, επομένως, έφτασε στα χέρια μου ένα CD του Ματθαίου του Τσαχουρίδη και πραγματικά με άγγιξε κατευθείαν στην καρδιά, που λέμε. Λογικότατα. Με, πώς θα το πω, με τσίπησε. Σε ενέπνευσε. Ναι, με τσίπησε, πώς το λένε. Μετά το δεύτερο CD έγινε, το πρώτο CD έγινε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, δέκατο, εικοστό, διακοσιωστό. Ματθαίος Τσαχουρίδης. Λοιπόν, και ήταν και η αιτία να. Επειδή ο Ματθαίος παίζει και ένα ρεπερτόριο μη ποντιακό, έτσι όλοι το γνωρίζουμε. Μαζί με τον αδερφό του, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει καταπληκτική φωνή. Παίζουν ένα ρεπερτόριο μη ποντιακό. Οπότε μπήκα στη διαδικασία και εγώ, επειδή μου αρέσει όλη η μουσική μας. Δηλαδή ακούω και ξένα, εγώ ακούω όλα τα ελληνικά λαϊκά. Ξέρει ο Κώστας. Μαζί όποτε βγήκαμε και παίζουμε τα πάντα. Η επόμενη μου ερώτηση ότι παντρεύεις δηλαδή με το όργανο, αυτό σου αρέσει ότι συνδυάζεις την παράδοση με την καινούργια μουσική. Έτσι. Είχα το. Κι εγώ είχα ας πούμε το ερέθισμα να ψάξω κι άλλα ας πούμε πράγματα πάνω στο ποντιακή λύρα. Κι άλλο ρεπερτόριο. Είναι δύσκολο αυτό. Δηλαδή να φύγεις να παίζεις ποντιακά με τη λύρα να παίζεις κάτι άλλο. Είναι δύσκολο μουσικά. Δεν ξέρω. Η λύρα είναι ουσιαστικά ένα όργανο άταστο, έτσι, είναι σαν το βιολί, σαν ένα τρίχορδο βιολί, όπως έχετε ακούσει ενδεχομένως. Επομένως, θεωρείται ένα δύσκολο όργανο, έτσι. Όπως και το βιολί είναι δύσκολο όργανο και έτσι και η ποντιακή λύρα είναι δύσκολο όργανο. Τώρα, η διαδικασία του να παίξεις διαφορετικά πράγματα πάνω στην ποντιακή λύρα είναι, πώς να σου το πω, είναι και πόσο θα το έχεις ανάγκη μέσα σου. Πώς θα το ανακαλύψεις από μέσα σου, δηλαδή πειραματίζεσαι ουσιαστικά. Και είτε σου βγαίνει είτε δεν σου βγαίνει. Δηλαδή, αν το έχει τόσο ανάγκη μέσα σου να παίξει αυτόν τον ήχο, δηλαδή, εγώ όποτε παίζω τη λύρα, το αισθάνομαι και με τον Κώστα πολλές φορές, έχω ανάγκη να βγάλω ένα άκουσμα όπως το βιολί, ένα παραπονιάρικο που λέμε εμείς. Ναι. Επομένως, με τον καιρό βγαίνει όλο και καλύτερα. Θέλει μελέτη σαφώς, γιατί είναι μια τεχνοτροπία που δεν είναι για την ποντιακή λύρα, είναι παραμένει από το βιολί. Είναι μια τεχνοτροπία η οποία πάρθηκε από το βιολί. Την οποία δουλεύει και πολύ ο Ματθαίος. Βέβαια, έτσι. Παίζει και καταπληκτικό και σε, βιολί. Και σε πανεπιστημιακό επίπεδο ξέρω ότι ασχολείται. Ναι, έχει διδακτορικό στην εθνομουσικολογία. Και ο Κωνσταντίνος είναι διδάκτορ. Έτσι. Λοιπόν, επομένως. Έτσι ήρθε η λύρα. Έτσι ακριβώς. Κώστα. Τι να πω εγώ. Να στο ξεκινήσουμε από το πιάνο. Έτσι, πήγα στο 2 σε ηλικία, λοιπόν, δεν θυμάμαι καν, έτσι, ήμουν ένα παιδάκι μικρό, ας πούμε, με δαμπλάκια, ξέρεις, τα καπελάκια τότε μας κάνανε τα μαλλιά, δεν ξέρω να θυμάσαι. Με πήγαν της μόδας τότε πολύ. Τώρα δεν υπάρχουν τόσο πολλά, αλλά εντάξει. Λοιπόν, θυμάμαι τον εαυτό μου, πήγα στο 2 μικρός, στο δεύτερο μάθημα, βγήκα έξω κλαίγοντας και είπα δεν ξαναπατάω εδώ μέσα. Λόγω δυσκολία, ας πούμε, λόγω ότι. Τι. Κοίταξε, πού να το θυμάμαι αυτό, δεν μπορώ να το θυμάμαι. Ξέρω, αλλά... στο δάσκαλο μήπως. Ναι, μπορεί να το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι καθόλου. Πάντως κάτι με είχε πειράξει, δεν ήθελα να το δω, μπροστά μου μιλάμε έτσι.
Λοιπόν, λέω τον μπαμπά μου, φεύγουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν πάω. Δεν ξαναέρχομαι εδώ πέρα. Από τότε ξεκίνησα μόνος μου, ασχολούμαι με το αρμόνιο. Είχα μια τάση, μια ευκολία στο αυτί μου, ό,τι έπαιρνε το αυτί μου έβγαινε στο χέρι μου. Δηλαδή, ναι, ας πούμε, ξεκίνησα με το ένα χέρι, με ένα πολύ μικρό αρμόνιο, το μικρό έγινε μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο είναι ακόμα μεγαλύτερο, τώρα δεν χωράνε τα αρμόνια. Συλλογή. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ξεκίνησα με το αρμόνιο, έφτασα σε ένα επίπεδο, θεωρώ ότι θα μπορούσα να είχα πάει πολύ παραπάνω μέσω του οδείου, γιατί βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι χωρίς τη θεωρία, είμαι μισός. Εγώ να πω ότι είμαι αυτοδίδακτος. Δεν έχω ασχοληθεί με την μουσική, με τη θεωρία της μουσικής, και στο πιάνο και στην κιθάρα, καθώς και στη φωνή δεν έχω πάει σε δάσκαλο φωνητικής, είμαι σε όλα αυτοδίδακτος. Αλλά θέλω να πω αυτό που λες, ότι όταν δεν έχεις τη γνώση. Όταν δεν έχεις τη γνώση, δηλαδή, είσαι μισός. Πώς το λες αυτό, εσύ. Είσαι μισός. Mm. Αλήθεια. Τώρα, αν με ρωτήσεις γιατί δεν ξαναπήγα μεγαλύτερος. Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα μετά. Ήμουν ομολόγος, έγινε. Ήμουν ασχοληθή, θα με κερδίσετε οικονομικά. Όχι, όχι. Θα σου έκανε την τρελή ερώτηση πώς συνδυάζεται οικονομικά με μουσική, αν δεν την κάνει. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν είμαι και τόσο άνθρωπος της τάξης. Δεν είμαι και τόσο άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης γενικά. Δεν το έχω τόσο πολύ. Πιο ελεύθερο πνεύμα θα χαρακτηρίζει τον εαυτό μου. Οπότε ασχολήθηκα έτσι περισσότερο, ας το πούμε, με το performance. Με το performance, πράγμα. Την εκτέλεση. Ακριβώς. Ασχολήθηκα με την εκτέλεση. Μ' άρεσε βέβαια, από ό,τι έβλεπα, ο κόσμος γύρω μου, συγγενείς, φίλοι κτλ. Σε συναθροίσεις, το ευχαριστιόμουν, περνούσαν καλά. Λέω, άρα κάτι κάνω καλά. Άρα κάτι κάνω καλά. Το ξεκίνησα σιγά σιγά και σε επίπεδο επαγγελματικό. Και κατέληξα να ασχολούμαι αρχικά με το αρμόνιο. Έπαιξα στη Θεσσαλονίκη σε αρκετά μαγαζιά. Έπαιξα στη Χαλκιδική, έπαιξα διάφορα μαγαζιά αρμόνιο. Σαν αρμόνιο. Μαζί με. Θέλω να δώσουμε και χαιρετίσματα τώρα. Να δώσω, ναι. Στο φίλο μου τον Κώστα, τον Τοχουσλή, ο οποίος είναι εξαιρετικός μπουζουξής, πάρα πολύ καλός. Και ήταν μαζί μου το τέρι μου για. Και είναι ακόμα βασικά. Στα φοιτητικά χρόνια που παίζαμε στη Θεσσαλονίκη, σε όλα τα μαγαζιά. Και γενικά είμαστε πολύ, δένουμε πάρα πολύ τεχνικά. Τώρα κάτι άλλο με την κιθάρα, τελείως το ξεκούδουνο ασχολήθηκα. Δηλαδή ένα πρωί μου ήρθε, ξέρω εγώ, η όρεξη, θα πάω να πάρω κιθάρα. Άντε ρε, πήρα μια... το όνειρό σου την είδες. Μάλλον την είδες στο όνειρό μου. Πήρα μια κιθάρα, ξεκίνησα μόνος μου, είχα δύο πολύ καλούς φίλους, τον Μιχάλη και τον Γιώργο, εξαιρετικούς κιθαρίστες. Και σε αυτούς να στείλουμε χαιρετίσματα εννοείται. Από την Αθήνα τα παιδιά έχουν φύγει, τώρα ξανά πίσω εκεί. Αυτοί μου δείξανε κάποια βασικά πράγματα. Μετά ξεκίνησα μόνος μου, καθώς έβλεπα και αυτούς, μάθαινα. Οπότε έφτασα και εδώ σε ένα επίπεδο, νομίζω, ξέρω, θεωρώ ανεκτό, ας πούμε ανεκτό. Δεν ξέρω. Ας το αφήσω αυτό να το κρίνουν οι ακροατές και γενικά ο κόσμος. Αυτά κατά τα άλλα. Τώρα δεν με κέρδισε κάποιο από τα δύο όργανα, εγώ είμαι ακόμα στο δίλημα. Να ξέρεις. Και τα δύο με την γιαγάδα. Σαν να έχω μια ωραία γυναίκα μπροστά μου και μια τρομερή τούρτα. Μ' άρεσε πως το συνδυάζεις. Τι θα διάλεγες, ας πούμε, εσύ. Εγώ προσωπικά δεν το διάλεγα. Και δεν είναι. Την τούρτα θα διάλεγα. Για να μην πω το ποντιακό δίλημα, έτσι. Εγώ πισία θα διάλεγα. Και να μην πω το ποντιακό δίλημα, γιατί δεν κάνει. Τώρα είμαστε και στο ραδιόφωνο μέσα στον αέρα. Δεν κάνει να πούμε το ποντιακό δίλημα. Πάντως να τονίσω το κοινό στοιχείο είναι ότι από μικρή είχαμε την αγάπη και αυτή την θέληση. Δεν μας πήγε σε κανένα, θέλω να πω. Ναι, εννοείται. Με την μουσική. Απλά θέλω να καταλήξω τώρα ότι πώς δέσαμε με τη λύρα. Η λύρα είναι από τα αγαπημένα μου όργανα. Εγώ από την ακούω δακρύζω, δεν μπορώ να κρατηθώ. Νομίζω ότι και εσύ είσαι πόντιος, έτσι να το τονίσω. Εγώ είμαι πόντιος, εννοείται. Πόντιος. Σκληρός. Εννοείται, σκληρός πόντιος. Οπότε η λύρα με συγκινεί πάρα πολύ σαν όργανο και το παίξιμο που κάνει ο Πάνος. Είναι τόσο γλυκό στα αυτιά μου που με κάνει να ερωτεύομαι αυτό το όργανο ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, στα αισθαντικά τραγούδια το όργανο αυτό κλαίει. Αν ξέρει ο οργανοπαίκτης να το παίξει, κλαίει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, και την πρώτη φορά που ράβατε αυτό που με το live, έλεγα ότι τα παιδιά ξεκίνησαν κάτι καλό και λέγαμε ρε παιδί μου, θα έρθουμε, θα πάμε, το κοινοποιήσουμε και αυτά. Και λέω, επειδή και εγώ είχα παρακολουθήσει τον Ματθαίο και τον Κωνσταντίνο,
Και νομίζω η παράσταση του ψυχή και σώμα την έχει παρακολουθήσει πολλοί κόσμο. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Θανάση. Χίλια συγγνώμη που σε διακόπτω. Απλά εγώ δεν είπα κάτι για τον Ματέο και τον Κωνσταντίνο. Τα εκμεκάλυψε ο Πάνο. Ήταν σαφέστατο νομίζω έτσι. Για να μην. Και λίγα είπαμε. Και λίγα είπαμε. Θέλοντα να πω ότι. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Όχι, τι είναι. Πολλοί κόσμοι δεν έχει στο μυαλό του. Ακούει λίρα και κατευθείαν σκέφτεται ποντιακά. Και αυτό το ξεκινώντα από τον Ματέο και ερχόμενο σε εσά δεν είναι έτσι. Γιατί αυτό που είπες, ότι πόσο ωραία ακούγεται η μελωδία, σύγχρονο τραγουδίο. Επέκτησε μεγαλύτερο κοινό η ποντιακή λίρα. Δηλαδή ναι. Τη γνώρισε κόσμος, τη γνώρισαν μη πόντι την ποντιακή λίρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Που ενδεχομένως δεν θα τη γνώριζα αν δεν ήταν ραβδί. Και είδα και τις δυνατότητες της ποντιακής λίρας. Αυτό είναι το σημαντικό που προσφέρει ο Μαθαίος. Δηλαδή την έβαλε ξανά σε άλλα, άλλα μονοπάτια τη λίρα και ο κόσμος την αγάπησε. Κόσμος μη πόντιος την αγάπησε τη λίρα. Θα ήταν επίσης μεγάλη παράληψη να πούμε ότι. Η παράδοση είναι ένα τεράστιο στοιχείο ναι, που πρέπει να, να σεβόμαστε πάνω απ' όλα, έτσι. Γιατί εγώ όταν ξεκίνησα να παίζω ποντιακή λίρα, δεν ξεκίνησα να παίζω τέτοια. Ξεκίνησα να παίζω καθαρά γνήσια ποντιακά τραγούδια. Έτσι, να το λέμε. Ξεκίνησα να παίζω επί τραπέζιου σκοπούς, Γόγος, Χρύσανθος, Γιωργούλης Κογιουμτζίδης, Κωστίκας Τσακαλίδης. Τώρα μπορεί να ξεχάσω, είναι πολύ... όλους τους παλιούς. Δηλαδή, ένα νέο παιδί όταν ξεκινάει να παίζει ποντιακή λίρα πρέπει να ξεκινάει από τη βάση. Το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό από το Ματθαίο, έτσι, γιατί υπάρχουν και οι κριτές οι οποίοι σου λένε τι είναι αυτό, ας πούμε, δεν σέβεσαι και τα λοιπά, δεν κάνεις. Θανάση, όταν παίζεις... Ναι, συγγνώμη, πάνω σε διακοπτώ, ναι. Κυρία, συγγνώμη. Θέλω να σου πω λίγο ότι την ερώτηση που μου έκανες, που πήγες να κάνεις ότι αν γράφει την παράδοση σήμερα, αυτό κράτησε την για το τέλος. Σημείωσε την ότι κράτησε την για το τέλος. Να ταξιδέψουμε λίγο στην Ελλάδα, σε διάφορα μέρη, έτσι. Και να ξεκινήσουμε από το νησί μας, κάτω. Κρήτη. Στα ξαδέρφια μας τους κριτικούς. Έτσι. Πάμε να στείλουμε χαιρετίσμα εκεί στην Κρήτη. Θλίβερα μαντάτα, ο κύριος σου με ξόρισε στη ξέρια, στη στράτα. Τέσσερις μέρες μοναχά μου δω και να ανημένω κι από κει να ξενιτευτώ πολύ μακριά να φραίνω και πως να σ' αποχωρήσω και πως να σου μακρινώ να ζήσω δίκο σου στον χωρισμό εκείνο. Που λέγα πιο που πολύ σα
μου και εμένα που με εξόρισανε για σε πολύ μακριά στα ξένα. Κι ας τάξω καπορίζικος πως δεν σιδά ποτέ μου πάνω και διαφτούμενο νεκρά τον κυσπισέ μου. Καλιά πως με θάνατο παράλληλη ζωή μου για σένα εγεννήθηκε στον κόσμο το κορμί μου. Πάμε λίγο και προς τα νησιά. Μια βόλτα, λίγο πιο πάνω. Ναι. Πάμε. Πάμε. Για να μη θέλεις, για να την αγάπη μου για πάντα, την αγάπη μου για πάντα, για να μη θέλεις, για πάντα. Εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα
θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου κι ό,τι δεν αντέχα το αντέχω. Τώρα θα πάρω σπίτι στο παράδεισο, τζαπαϊκό παιδός επαραλία του ερωτά. Θα βάλω το πουκαμίσω και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζια με ψωμί, νερό και χαλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια και πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια και πέφτει σαν ζεστή βροχή η αγάπη. Εξαιρετικό κομμάτι και αυτό το αποδώσατε πολύ πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα, μπράβο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μου, μπράβο. Τι κάνουμε, συνεχίζουμε το ταξίδι. Εγώ λέω να πάμε λίγο, να πάμε σε αμέρα μου. Πάμε λίγο στην πατρίδα. Πάμε λίγο στην πατρίδα. Πάμε λίγο στην πατρίδα. Θέλω να μας πει ο Πάνος ένα παραδοσιακό, για να τηρήσουμε λίγο, να τιμήσουμε βασικά την παραδοσία, έτσι, ένα τραπέζιο κομμάτι, που τα εξαιρετικά.
με κι άλλο καιρό. Ποθέ και πάντα μόνο σε νεφτάς με κι άλλο παρήλω.
απάνσινα κράτη χωρίς έναν καλό νερέαν. Απάνσινα κράτη χωρίς έναν καλό νερέαν. Κι εγώ κι εσύ θα κρατίζομαι δε μετερών φολέαν. Εγώ κι εσύ θα κρατίζομαι δε μετερών φολέαν. Τα κόρνα σε φτάνε γαμών, σα ψηλά δώνα εμπαλών. Όταν ο κιθαριστής θα πέσε μόνο γαμών. Όταν ο κιθαριστής θα πέσε μόνο γαμών. Όλο λαμπρό σε φώτα ξεσαρνώπω. Αμονιλιός όλο λαμπρό σε φώτα ξεσαρνώπω. Πέταξω και λακωνεψω σε λίμον τεγκαλιόμον. Πέταξω και λακωνεψω σε λίμον τεγκαλιόμον. Για τέσσερι είναι μορφών το καλό που πλύεται. Εγώ πως αμώνεσαι στον κόσμο και βρίεται. Love.
κυρουκάν κι ο άνθρωπο μου, τα κυρουκάν κι ο άνθρωπο. Αν ζουνε σε με πέντε, αν ζουνε σε με πέντε, αν ζουνε σε με πέντε. Το αίμα μηνών κινεται, η ρομή κυρουγερνεται. Ο άνθρωπο τον αδελφό πάντα θα έρνε. Αδελφών των αδελφών πάντα θα ραεύνε. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί άμα δεν κάνεις ένα τέτοιο φέρωμα στην πατρίδα και στο... στην παράδοση αυτή... Έτσι, μισή εκπομπή θέλει. Εννοείται. Θέλω λίγο, επειδή είπες ότι αν γράφεται παράδοση σήμερα... Αυτό είναι... ήθελα πολύ να μου το πει. Θέλω να ακούσουμε μαζί. Εγώ θα τραγουδήσω δηλαδή, αλλά εσείς θα ακούσετε και οι ακροατές και όσοι μας ακούνε κυρίως ιντερνετικά, αυτό με ενδιαφέρει, να μας πούνε την άποψή τους. Θα ήταν πολύ ευχάριστο να μας πούνε την άποψή τους για ένα κομμάτι που έχω γράψει εγώ σε στίχους και σε μουσική και λέγεται Όλα τα χέρια το κομμάτι αυτό. Θα ήθελα να το πούμε. Δώστε έμφαση στο στίχο. Δώστε έμφαση στο στίχο, φυσικά. Αλλά θέλω να μου πεις τη γνώμη σου όταν τελειώσει το κομμάτι, θα το εκτιμήσω. Για βοήθα λίγο με τη λαλία. Ναι, πάμε. Για πάντα στο μυαλό μου με ταπεινών με γεννίζουν ευρωγείς και τραγουδάω απόψε το παραπονό. Πεινεημένο μες στα σπίτια τους κλεισμένοι στο ζωφερό τους μέλλον καταδικασμένοι κι αυτοί που ψάχνουνε την τύχη τους μακριά πουλάνε τη ζωή τους για την ξεδιπιά. Όλα τα χέρια που κυβέρνησαν ως τώρα φτάσαν στο χείλος του γκρεμού αυτή τη χώρα και ένας περήφανος και γέροχος λαός στην μιζέρια του ψηφός και ένας περήφανος και αγέροχος λαός πατήσει μέσα στη μιζέρια του ψηφός. Στην μιζέρια του
πόρτα του σπιτιού. Σκέφτομαι όση ώρα τραγουδάς από το πρώτο ρεφέρ, τι να βρω να πω για να μπορέσω να εκφράσω αυτό που αισθάνθηκα. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Και ο στίχος πόσο της έχω δει. Και γράφει γενικότερα ο Κώστας πάρα πολύ ωραία τραγούδια, έτσι. Έχει και αυτό το χάρισμα. Μπράβο. Δεν είναι κρίμα αυτό το τραγούδι να μην βγει δισκογραφικά. Αλήθεια το λέω τώρα. Μακάρι, αλλά... Είναι εξαιρετικό τραγούδι. Αλλά αγαπητέ Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για το λόγιο σου. Αλλά δυστυχώς στις μέρες μας αυτά τα κομμάτια φημώνονται. Κρίμα, πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα γιατί θα γινόταν πέρα από το μεγάλη επιτυχία. Δεν με ενδιαφέρει το να γίνει. Ναι, θα ακουγόταν πολύ. Με ενδιαφέρει να αγγίξει την ψυχή των ανθρώπων. Εξαιρετικό κομμάτι, μπράβο και πάλι μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί με τραγούδι θέλω να κλείσουμε. Έτσι. Θα χαιρετήσουμε βέβαια μετά από αυτό. Αλλά θέλω να μου πείτε πριν ξεκινήσουμε να τραγουδάμε για το κλείσιμο. Αν έχουμε κάτι μελλοντικό, κάποια εμφάνιση, τι σχέδια έχουμε για το μέλλον. Είμαστε σε συζητήσεις, συζητάμε για διάφορες εμφανίσεις και είναι πολύ θετικοί όλοι στο να κανονίσουμε κάτι στο άμεσο μέλλον. Θα ενημερωθείτε σίγουρα από το ίντερνετ. Κάτι όμορφο. Ετοιμάζουμε κάτι όμορφο, τώρα αν με το καλό πρώτο Θεός να γίνει. Και γιατί δεν μπορούμε κάτι που δεν έχουμε. Για εμφανίσει το κυλικισμό. Ναι, εμφανίσει το κυλικισμό. Να διευκρινίσουμε. Θα ενημερωθείτε σύντομα. Θα ενημερωθείτε σύντομα πάντως. Τι θέλετε να κάνετε στο μέλλον, πώς φαντάζεστε να πάει αυτό. Στο μέλλον θέλουμε να εμπλουτίσουμε το σχήμα μας με παραπάνω όργανα, ίσως. Να βάλουμε και γνωστά, έτσι, Κώστα. Να βάλουμε παραπάνω όργανα και να το κάνουμε πιο συναυλιακού τύπου, θα έλεγα. Γιατί όχι. Εννοείται. Απλά εντάξει, αν εννοεί το μέλλον το προσωπικό, δηλαδή πώς φανταζόμαστε τον εαυτό μας, το εννοεί. Και αυτό, στο μέλλον. Και πώς θέλετε, ας πούμε, θέλετε να συνεχίσετε. Δεν είπαμε έτσι, δεν είπαμε ότι εσύ είσαι ένας πτυχίος. Ναι, σωστά, πρέπει να τα πούμε. Ναι, δεν το είπαμε. Ναι, τελείωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Εγώ πάνω τελείωσε βιομηχανική πληροφορική στο ΤΕΙ Καβάλας. Επομένως, να ξέρεις, ήδη κυρίω εννοείται ότι ξέρουμε όλοι ότι είναι δύσκολη, γιατί ψάχνουμε όλη μια εργασία. Αν δεν μας ακούει κανένας, μπορεί να φέρνει να πάρει τηλέφωνο. Ένα βιογραφικό. Όποιος ενδιαφέρεται να περάσει να πάρει. Γιατί και η κυρία είναι δύσκολη και η μουσική, ξέρεις, δεν αποφέρει και πάντα τα μέγιστα. Ισχύει. Γι' αυτό ήταν και η ερώτηση μου πριν. Εγώ εύχομαι να δω συνεργασίες και με ανθρώπους όπως ο Μαθαίος και ο Κωνσταντίνος. Αυτά είναι ευλογία, θα είναι. Γιατί είναι νομίζω μεγάλο σχολείο όλα αυτά. Και φυσικά αυτό που κάνετε είναι μεγάλο σχολείο προσωπικό για εσάς. Δηλαδή το μόνοι σας ότι πορεύεστε και κάνετε αυτό, νομίζω ότι θα μάθετε πολλά μέσα από αυτό. Και ελπίζω να το συνεχίσετε για πολλά ακόμα χρόνια. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εσύ καλές εκπομπές. Έτσι, ευχαριστώ, πολύ, ευχαριστώ πολύ. Και με τη χαμογελαστό και δυναμικό σου. Να ξανακανονίσουμε κάποια μορφιά στο καλοκαίρι. Έτσι, και στην ειδικότητά σου, γιατί ξέρω εγώ. Σαν χημικό, έτσι. Σαν χημικό. Καμία ελπίδα. Εντάξει, βέβαια, οφείλουμε να το. Να ελπίζουμε. Να ευχηθούμε και να ελπίζουμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πω το τραγούδι του Δημητράκη. Να αφιερώσουμε στον Δημήτρη. Ναι. Τώρα που φεύγεις από μένα και σένα, ένα σου λέω, μην αλλάξεις ουρανό. Σημαδιά αφήνε στα σύννεφα πάνω, γιατί δεν πρέπει
να χαθούμε εμείς οι δυο. Σημαδελιά άφηνε στα σύννεφα πάνω, γιατί δεν πρέπει να χαθούμε εμείς οι δυο. Ψάχνεις το φεγγάρι και το δικό μου τελευταίο σ' αγαπώ. Θα έρχονται νύχτες που θα ψάχνεις το φεγγάρι και το δικό μου. Να αποδώσουμε φόρο τιμή σε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί καλλιτεχνικά να μην ήταν, ας πούμε, για μένα, mm-hmm. να μην μου ταιριάζει τόσο πολύ στα γούστα μου, yeah. οφείλω να το ομολογήσω, αλλά οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος που με την αξία του έφτασε ψηλά, πολύ ψηλά, στην κορυφή, αν όχι στην κορυφή, κοντά στην κορυφή, και είχε πολλά να δώσει, ρε γαμό. Και τον Παντελή, τον Παντελή. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Πάμε, δώσε μου μία μη. Λέει μου τέλει να με δει.
μυαλό μου δύο λέξεις γύρνα κι αν στο σπίτι σου απ' έξω έλα μη σκεφτείς να με μαζέψεις στο ποτήρι που πίνω γάμα στο μυαλό μου δύο λέξεις γύρνα κι αν στο σπίτι σου απ' έξω μη σκεφτείς να με μαζέψεις. Είχα κάποτε μια αγάπη που τη ζήλευαν θεοί και αγγέλη. Τώρα πλέον ξέρω ούτε θέλει. Λέει ούτε να με δει. Αφιερωμένο σε μνήμη. Θέλω να σα ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ. Πριν ευχαριστήσω εσάς, να ευχαριστήσω τους δύο κυρίους που θα ήθελα να πείτε κάτι κι εσείς. Πείτε μας κάτι. Κάτι να πείτε, ναι. Γιατί... Μπαμπά, πες κάτι. Τι να πούμε, τα παιδιά ήταν υπέροχα. Ακούγεται. Μας χάρισαν μια καταπληκτική βραδιά, θα έλεγα. Και είμαι πολύ συγκινημένος και περήφανος για τα παιδιά. Καλά κάνει. Και κυρίως για το γιο μου. Καλά κάνει. Γεια σου, μπαμπά. Ο κύριος Σάβας Ηλιάδης. Και τα φιλιά μου και στη μαμά μου, έτσι μας ακούει. Έτσι, ναι, μην απλεύω και μετά. Και στη δικιά μου, έτσι, μην είμαστε πλεονέκτες. Και να... Και στον κύριο Γρηγόρη το Σαλτσίδη ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πάντα μας ακολουθεί και καταγράφει αυτές τις στιγμές μας. Είναι πάρα πάρα πολύ καλός φίλος και πολύ καλός επαγγελματίας στη δουλειά του κάμεραμαν. Απίστευτο σκηνοθέτη. Εγώ το λέω ο δεύτερο Στίβεν Σπίλμπερ. Του Κυλκή. Του Κυλκή. Του Κυλκή. Και βάλε την υπόλοιπη σελίδα. Το επιμελείτε. Το επιμελείτε. Όχι μόνο στο Κυλκή. Πάμε. Περιμένετε να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλου του ακροατέ που ήταν μαζί μα και σήμερα για αυτέ τι δύο ώρε που είμαστε στον αέρα. Να συνεχίσετε να ακούτε ράδι μαχητή. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλου όσου μα στείλατε μηνύματα. Ελπίζω να απολαύσετε πάρα πολύ αυτή τη βραδιά. Εμείς που ήμασταν εδώ στο στούντιο την απολαύσαμε απίστευτα πολύ. Ελπίζω και εσείς. Και ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τον Πάνο και τον Κώστα που ήταν εδώ και μας ταξίδεψαν με τις μελωδίες και τις μουσικές τους. Να συνεχίσετε έτσι. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Και στο επανειδή. Στο επανειδή. Στο επανειδή. Να κλείσουμε τραγούδι. Λοιπόν, πάμε. Έτσι λίγο προς τα εκεί.
Τέλος. Εξαιρετική. Ευχαριστούμε.